Και ξεκινάμε με τον Αρτ. Αρτούλη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα και επίσημα καλωσόρισε στην εκπομπή. Γεια σας, γεια σας, γεια σου Φέ, γεια σου παρέα, αγαπημένοι όλοι. Είπαμε σιγά σιγά κάνουμε και τις προσθήκες μας. Να πω λίγο κάτι για τον Αρτ. Στο ξεκίνημά μου, στο TV Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη την αγαπημένη στέλνω τα φιλιά. Στις πρώτες εκπομπές στην ομάδα ήταν ο Αρτ. Ήμασταν μαζί, εσύ μικρό παιδί, εγώ μικρό κορίτσι, μεγαλώσαμε. Ρε Άρτ, δεν βγαίνουν τα χρόνια με αυτά που λέει τώρα η Φέη Σκορδά όμως. Και θυμάμαι τότε τον κυνηγούσα μέσα στο μοντάζ, γιατί έκανε κάτι παιχνίδια τότε στο δρόμο, τα δικά του, και του έλεγα «Δεν θέλω να τα κάνεις αυτά τα παιχνίδια», γυλούσε αυτός, μικρό παιδί, αλλά πάντα πολύ, πολύ εργατικός και τα χρόνια αποδεικνύουν και τι είναι ο καθένας μέσα στον εργασιακό χώρο. Hey, νομίζω φτάνει. Μόνο κάτι θα σου πω. Χαίρομαι πάρα πολύ κι εγώ που είμαι μαζί σου, γιατί η καρδιά με πάει εμένα, ξέρεις εσύ. Από χτες το βράδυ το ετοίμαζε. Αυτό τώρα ήταν συγκινητικό. Ανατρίχιασα. Το είχα ακούσει που σου αρέσει σαν τραγούδι. Λοιπόν, η καρδιά μας πάει. Λοιπόν, τι έχεις, πες μου στο αεροδρόμιο. Και τι δεν έχω. Χθες είχαμε αφήξεις. Τυχαία, τους συνάντησες. Είχαμε αφήξεις χθες, ναι. Ήρθε η Ευρυδίκη, βασικά είχε πάει η Ευρυδίκη Βερολίνο με τον σύζυγό της. Γιατί όμως είχε πάει? Για να συναντήσει εκεί τον γιο της που είχε γενέθλια, τον Άγγελο 25 χρονών. Με το που γύρισαν, με βρήκαν μπροστά τους. Και ο Μπομπ, που σπάνια μιλάει στις κάμερες, θα δείτε λίγο ένα ζευγάρι που είναι χάρμα. Καλώς τα παιδιά. Τι κάνεις? Ευρυδίκη μου, γεια σου Μπομπ. Τι γίνεται? Είμαι ο Αρτ, χάρηκα. Καλώς σας βρήκα. Πώς περάσατε? Είδα stories, είδα ωραίες φωτογραφίες από το Βερολίνο. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, ήταν ένα τριήμερο ξεκούρασης. Βασικά δεν κάναμε μόνο τουρισμό, είναι και ο γιος μου εκεί που είχε γενέθλια. Άρα πήγαμε να γιορτάσουμε και τα γενέθλια του Άγγελου και το συνδυάσαμε. Ο Άγγελος τι κάνει τώρα εκεί? Συνεχίζει να σπουδάζει. Επειδή είπες, συναντήσατε τον γιο σου. Ναι. Εσύ με τον γιο της Ευρυδίκης πώς τα πας? Μαζί πήγαμε στο μουσείο και παίζαμε τα παιχνίδια. Αλήθεια τώρα? Ναι. Πολύ καλά, μια χαρά. Γιατί όχι κιόλας, ε? Όχι, το χαίρομαι αυτό. το χαίρομαι. Ο Μπομπ είναι καλή συντροφιά για ταξίδια? Εννοείται, η καλύτερη συντροφιά. Κάνουμε ό,τι θέλω. Δηλαδή δεν μαλώνετε ποτέ? Όχι, όχι, δεν έχει γίνει. Καλέ, χτύπα ξύλο. Δεν έχω τώρα πρόχειρο. Ναι, ναι. Από το 92 έχεις πει ότι είσαι θαυμαστή. Από την και λέω αυτή, είναι τελείωσε, ναι. Γιατί άργησες τόσο? Έπρεπε να μεγαλώσω, να γίνω άνδρας. Ωχ, θα γίνει χαμός με αυτό. Ευρυδίκη, ισχύει ότι σε προσέγγισε από το Facebook? Ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Από εκεί. Εσύ είχες ελπίδες από το Facebook? Ρίχνεις. Αλλιώς δεν ξέρεις αν θα πιάσεις. Είναι περίοδος που αποφασίζουν να στείλουν πάλι τραγούδια για την Eurovision. Έχει συμμετάσχει 6 φορές. Ναι, ναι, πολλές. 7η θα υπάρξει? Όχι, βέβαια. Εντάξει, φτάνει. Γιατί, μισό, γιατί το βέβαια? Όχι, φτάνει πια. 6 φορές. Δεν είναι πάρα πολλές. Ναι, Ευρυδίκη μου, εσύ θα ξαναπήγαινε σε μονοπάτια πιο λαϊκά? Όχι, εντάξει. Έχεις κάνει λίγο. Εντάξει, πειραματίστηκα. Τα μισοφέγγαρα. Πειραματίστηκα πριν από 20 χρόνια. Αυτό ήταν. Μεγάλη σου αδυναμία όταν ήσουν μικρή ήταν η Αλίκη? Μία από τις αδυναμίες μου, ναι. Όταν ήμουν πολύ μικρούλα, ναι. Λάτρευα να βλέπω τις ταινίες της Αλίκης και μετά στεκόμουν μπροστά στον καθρέφτη. Έκλαιγα λίγο γιατί εγώ δεν είχα ξανθά μαλλιά και δεν ήμουν τόσο όμορφη. Ναι. Αλλά προσπαθούσα να τη μιμηθώ. Θα σε ξαναδούμε στην εκπομπή του Γιώργου του Θεοφάνου. Κάποια στιγμή, γιατί θα έχουμε και καινούργια τραγούδια να παρουσιάσουμε. Που θα παίξει και στην σειρά που γράφει μουσική ο Γιώργος, το Μαύρο Ρόδο. Στο Μαύρο Ρόδο. Θα είναι soundtrack της σειράς. Ναι. Αλήθεια. Εσένα, μπράβο που λες τραγούδια του Γιώργου, ρε παιδί μου, πολύ ανοιχτό. Δεν παίζει κανένα κόμπλεξ, αφού είναι και μουσικάρας ο άνθρωπος. Είσαι που εγώ είμαι πιο φαν του Θεοφάνους από την Ευρυδίκη. Τι θα κάνεις, πες μου λίγο επαγγελματικά. Λοιπόν, κοίταξε, ξεκινάμε πρόβες. 3 Δεκεμβρίου έχουμε πρεμιέρα. Σταυρό του Νότου, μαζί με τους Μπλε. Και πάμε να τα σπάσουμε όλα. Θα βάλουμε φωτιά στο Σταυρό του Νότου. Να σας αφήσω γιατί από ταξίδι έρχεστε. Ναι. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Αγάπη μου. Χαρήκαμε πολύ, Μπομπ. Χαρήκαμε πολύ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Φιλιά. Φιλάκια. Πολλά φιλιά, πολλά φιλιά. Ωραίο ζευγάρι. Χαλαρή, άνετη. Έφηβη. Δεν μπορώ να μην δε σχολιάσω ότι είναι αμακιγιάριστη και είναι μια κούκλα. Είναι cool. Σαν να μην πέρασε μια μέρα είναι η Ευρυδίκη. Ναι, ναι. Έτσι όπως ήταν πριν 20-25 χρόνια, έτσι είναι και, και τώρα. Και να σας πω κάτι, επειδή πολλές φορές πάμε στο αεροδρόμιο, μακάρι να ήταν όλοι σαν την Ευρυδίκη και όλες,
που αν δεν σταματούσα εγώ τη συνέντευξη θα τη συνεχίζαμε μέχρι και τώρα. Όντως. Ναι, κοίταξε, Άρτη, δεν είναι όλοι έτοιμοι να μιλήσουν πάντα για θέματα. Η Ευρυδίκη δεν είχε κάτι να πει τώρα εδώ, ξέρεις, περίεργο. Κι όμως συζήτησε για τον πρώην, τον νυν, ξέρεις. Όπως ξέρουμε, όμως έχει φανταστική σχέση με όλη την Ευρυδίκη, γιατί είναι αυτός ο καλός ο άνθρωπος γενικότερα. Μας είπαν όμως και για το Facebook, δεν του το είχα να τη φλερτάρει με στο Facebook. Ήτανε φαν της. Δεν του το είχα να κάνει την προσέγγιση, ρε παιδιά, μέσω Facebook. Δοκίμασε και πέτυχε. Πως βγήκε και βγήκε εδώ και αρκετά χρόνια. Φτούφτου με τους ματιάξουμε κάθε φορά το λέω αυτό. Πάντα εξαρτάται όταν πετυχαίνεις κάποιον σε τι φάση είναι. Εγώ θεωρώ ότι ποτέ δεν είναι επί προσωπικού, αλλά όταν κάποιος δείχνει μια αμυντική θέση, ίσως και κάποιες φορές επιθετική, είναι επειδή ο ίδιος αισθάνεται άβολα με κάτι. Εκτός και αν είναι κάποιος αγενής, okay. Είναι κάποιοι άνθρωποι που ο χαρακτήρας τους είναι αυτός. Αλλά σε αυτά τα πεσήματα συσσαγωγικά που γίνονται από τους δημοσιογράφους, εξαρτάται από τη φάση που βρίσκεις τον συνεντευξιαζόμενο. Τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. 25 χρονών παιδί έχει αυτή η γυναίκα που σπουδάζει. Επίσης, από για τον Γιώργο Θεοφάνου, έτυχε και είδα την εκπομπή του στο Open, αυτή τώρα με τον Λευτέρη Πανταζή. Εξαιρετική εκπομπή. Ένας άλλος Λευτέρης Πανταζής. Τα ξεδιπλώνει διαφορετικά τα πρόσωπα που φιλοξενεί στην εκπομπή του.